Επιστροφή λοιπόν στα γνώριμα, δοκιμασμένα, ρυπαρά και δυσώδη νερά της ακροδεξιάς ρητορικής, της εθνικοφροσύνης, της πατριδοκαπηλείας και του πρωτόγονου αντικομουνισμού. Αυτό συμβαίνει αυτές τις μέρες. Και αυτό θα κορυφωθεί μέχρι το Σάββατο το βράδυ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι το πολιτικό κλίμα το οποίο δημιουργείται με την πρόταση της συγκεκριμένη αγαπητή συνάδελφη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα λοιπόν, που το αφήγημα της καταστροφής και των επικείμενων δεινών δεν επιβεβαιώνεται. Τώρα που διαψεύδονται οι προφητείες της χρεοκοπίας της χώρας και της καταστροφής της οικονομίας. Τώρα που η προοπτική της βιώσιμης εξόδου από την κρίση και το μνημόνιο αποκτά μια ορατή και βιώσιμη προοπτική, τώρα που οι εκλογές, το αίτημα για εκλογές, το συνεχές αίτημα για εκλογές, εδώ και 2,5 χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, και το αίτημα πολιτικής ανατροπής δεν έχει κοινωνικό έρισμα, τώρα λοιπόν που χρειάζεται τόνωση ο κομματικός πατριωτισμός, γιατί καμιά πολιτική πρωτοβουλία των τελευταίων μηνών δεν σας έχει βγει, τώρα λοιπόν που ένα μείζον εθνικό θέμα μετά από το βάλτωμα 25 ετίας οδηγείται σε μια σοβαρή, βιώσιμη και προφανώς συμφέρουσα για τη χώρα λύση. Τώρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία άδραξε την ευκαιρία και προσπαθεί να μετατρέψει αυτό το εθνικό ζήτημα όχι απλώς σε ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, αυτό προφανώς είναι θεμητό, αλλά δυστυχώς σε ένα πεδίο ακραίας κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης. Αυτή η πρόταση μομφής πραγματικά υπηρετεί μια γραμμή διχασμού ανάμεσα σε πατριώτες και προδότες, ανάμεσα σε εθναμίντορες και μειοδότες. Εκεί οδηγείται και πρέπει να προβληματιστείτε πάρα πολύ για το ποιος κερδίζει από αυτή την αντιπαράθεση. Δεν βλέπετε ποιος δίνει τον τόνο. Και καλά η Νέα Δημοκρατία. Το προοδευτικό Πασόκ. Και αυτό συνεργεί σε αυτή την αναπαραγωγή αυτής της φιλολογίας και της συζήτησης και της ρητορικής. Ακούω. Ακούω αρκετή ώρα. Ακούω ήρεμα, αρκετή ήρεμα, ώρα. Κύριε Μανιάτη. Προφανώς λοιπόν η πρόταση συγκεκριμένη δεν θα έχει καμία τύχη. Δεν πρόκειται να κερδίσετε τίποτα και το ξέρετε. Θέλετε όμως να δώσετε ένα σήμα στο ακροατήριο το εκλογικό ότι το παλεύετε, ότι το πάτε μέχρι το τέλος για τα ψηφαλάκια της ακροδεξιάς και των πανμακεδόνων καίγεστε και για τίποτα άλλο. Είναι μια ακραία ψηφοθυρική και λαϊκιστική πολιτική αυτή την οποία ακολουθείτε. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Διάβασα στην εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας, στην αιτιολόγηση της πρότασης δυσπιστίας, ότι υπάρχει φτωχοποίηση, υπάρχει ανασφάλεια στην κοινωνία, υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης και προφανώς υπάρχει και υποχώρηση στο μείζον εθνικό θέμα. Θα μιλήσω λοιπόν για φτωχοποίηση, ανασφάλεια και έλλειψη εμπιστοσύνης στον τομέα της υγείας. Μέχρι το 2015, αγαπητοί συνάδελφοι, υπήρχε στη χώρα υγειονομική φτώχεια και τεράστια ανασφάλεια των ανθρώπων που είχαν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα την ώρα της αρρώστιας.
αυτή την κοινωνική βαρβαρότητα αυτή η κυβέρνηση. Σε συνθήκες κρίσης, σε συνθήκες λιτότητας, σε συνθήκες ασφιχτικών δημοσιονομικών περιορισμών, την έχει ανατρέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλαξε την ατζέντα. Πρόταξε το αίτημα της καθολικής κάλυψης των πολιτών χωρίς διακρίσεις. Το αίτημα της στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας. Της ηθικοποίησης του. Της προώθησης κρίσιμων μεταρρυθμίσεων. Το προηγούμενο πολιτικό σχέδιο ήταν διάλυση της δημόσιας περίθαλψης, συρρήκνωση των δημόσιων δομών, μετακύληση του κόστου στον πολίτη, αποκλεισμός των ανασφάλιστων. Έχουμε λοιπόν αλλαγή πολιτικού σχεδίου στο ίδιο μνημονιακό περιβάλλον. Και αυτό έχει παράξει μετρήσιμα αποτελέσματα. Σήμερα οι πολίτες, οι ανασφάλιστοι που είναι ακόμα πάνω από 2 εκατομμύρια, απευθύνονται με αξιοπρέπεια και με ισοτιμία στις δημόσιες δομές και έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό είναι τεράστια αλλαγή, είναι τομή στην πολιτική υγεία, στο κοινωνικό κράτος στη χώρα. Και προφανώς έχει αντιστρέψει αυτό το κλίμα φτωχοποίησης και ανασφάλειας στο πεδίο της υγείας. Και είναι μια παρέμβαση που αναγνωρίζεται διεθνώς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συγχαίρει τη χώρα μας που παρά την κρίση και τη λιτότητα μπόρεσε να επενδύσει και όχι να περικόψει πόρους. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ αθρηστικά είναι η επιπλέον επένδυση σε λειτουργικές δαπάνες του Συστήματος Υγείας στα 2 μεσοπρόθεσμα προγράμματα από το 2015 μέχρι το 2022. Πολύ σημαντική αιμοδότηση του Συστήματος Υγείας. Πολύ μεγάλη ένεση ανθρώπινων και υλικών πόρων έχει γίνει αυτόν τον καιρό. Εξασφαλίσαμε και την επιβίωση του ΕΣΥ και φυσικά την καθολική πρόσβαση των πολιτών. Και δημιουργήσαμε πραγματικά ένα πλαίσιο άρσης ανισοτήτων και επένδυσης στο θεμελιώδες αίτημα της ισότητας στην υγεία. Έχουμε αποκτήσει λοιπόν και την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη όχι μόνο στο εξωτερικό, έχει ενισχυθεί το διεθνές κύρος της χώρας μας και για την αξιοπρεπή διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, αλλά έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του Εθνικού Συστήματος Υγείας που αντιλαμβάνονται τη μεγάλη προσπάθεια, βλέπουν τα βήματα, τα μετρήσιμα, τα θετικά τα οποία έχουν γίνει και κυρίως ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει λιγότερο κράτος στην υγεία, τι σημαίνει σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, τι σημαίνει αγορά και ανταγωνισμός. Αυτά δηλαδή που είναι υποτίθεται το εναλλακτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της υγείας. Ξέρουν πολύ καλά πού θα οδηγήσει. Και νομίζω ότι ειδικά στον τομέα της υγείας, αλλά και σε όλα τα κοινωνικά μέτωπα, τα κρίσιμα, η διάκριση αριστεράς-δεξιάς είναι παρούσα. Και δεν θα μπορέσετε να την κρύψετε σε αυτούς πίσω από τους διαχωρισμούς πατριωτών και προδοτών και μειοδοτών. Η διάκριση της αριστεράς-δεξιάς είναι παρούσα, αφορά το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας, αφορά το παρόν και το μέλλον του κόσμου της εργασίας, των συλλογικών αγαθών, της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, βγάζουμε τη χώρα από την κρίση, το μνημόνιο και την επιτροπία. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να κλείσουμε κρίσιμα εθνικά μέτωπα. Και αυτό προφανώς είναι μια κατεξοχήν αντιλαϊκιστική γραμμή που είναι κόντρα στη λογική της αποφυγής του πολιτικού κόστους και του γαντζώματος στην εξουσία όπως μας κατηγορείτε. Εμείς για πρώτη φορά υλοποιούμε σοβαρές μεταρρυθμίσεις, παρότι εσείς παριστάνετε τους μεταρρυθμιστές. Σοβαρές μεταρρυθμίσεις προοδευτικές με κοινωνικό πρόσημο και στον τομέα της υγείας και παντού.
ανοίγουμε μέτωπο με τη διαφθορά και τη φαυλότητα και εσείς δυστυχώς επενδύετε στην καταστροφή, στην κοινωνική πόλωση και αποδεικνύετε καθημερινά πόσο πολιτικά ανεύθυνοι, λαϊκιστές, τείχοδιώχτες και τελικά αμετανόητοι είστε. Να ξέρετε όμως ότι δεν θα τα καταφέρετε. Δεν θα διχάσετε την κοινωνία, δεν θα επιβάλλετε την αγριότητα και τη μυσαλλοδοξία ως πολιτικό κλίμα στη χώρα, δεν θα μας επιστρέψετε στο κλίμα της μετεμφυλιακής χωροφυλακίστικης δεξιάς. Ο συνετός, σοβαρός κόσμος της χώρας, οι άνθρωποι του μόχθου, οι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας της αγοράς θέλουν σταθερότητα, θέλουν ασφάλεια, θέλουν ευημερία, θέλουν ανάπτυξη και βλέπουν ότι όλα αυτά τίθεται σε αμφισβήτηση από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε όλα τα θέματα. Και γι' αυτό και θα σας γυρίσουν οριστικά την πλάτη. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Ο κύριος Μπάρκας έχει το λόγο για 7 λεπτά. Ελάτε, κύριε.